Και προεκλογικά και σήμερα υποσχόμαστε μια πραγματικά προοδευτική πολιτική για τους νέους, δικαιοσύνης ανάμεσα στις γενιές, που επιβάλλει να αλλάξουμε ολόκληρη την πολιτική αντίληψη για το σύστημα όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ναι, θα στηρίξουμε και τον αδύναμο νέο μέσα από ένα νέο προνοιακό σύστημα που δημιουργούμε, αλλά θα βοηθήσουμε ώστε να απελευθερώσουμε και κάθε δημιουργικό, κάθε νέο που θέλει να δημιουργήσει. Οι νέοι χρειάζονται απελευθέρωση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων τους, όχι ακόμα περισσότερο περιορισμούς στις επιλογές και στη ζωή τους. Και αυτό είναι που κάνει η κυβέρνηση. Θα αναφερθώ πριν τελειώσω σε μερικές μόνο από τις πολιτικές που αφορούν στην πολιτική μας για τους νέους. Πριν όμως το πω αυτό, θέλω να σας πω ότι έχω υποσχεθεί εδώ στη Βουλή ότι θα αξιοποιήσουμε και τις καλύτερες πρακτικές διεθνώς. Θα αξιοποιήσουμε όποιους μπορούμε να βρούμε που μπορούν να συμβάλλουν στις αλλαγές στη χώρα μας, μεταφέροντας εμπειρία, γνώση, δουλεύοντας με τους βεβαίως Έλληνες εμπειρογνώμονες, αλλά αξιοποιώντας όμως το καλύτερο που έχει να προσφέρει η ανθρωπότητα. Έχω λοιπόν ζητήσει από μια κορυφαία προσωπικότητα να ηγηθεί μιας διεθνούς ομάδας, η οποία θα αξιολογήσει όλο το προνοιακό μας σύστημα, αλλά και παράλληλα θα κοιτάξει και τα θέματα της νέας γενιάς, γιατί είναι και υπεύθυνος για δύο Ινστιτούτα, το ένα για τις μελλοντικές σπουδές, δηλαδή που μιας στρατηγικής για τη χώρα του, αλλά και επίσης είναι άνθρωπος ο οποίος αναδείχθηκε ως ένας κεντρικός για την Ιφίλιο γνώστης του κράτους πρόνοιας και της αντιμετώπισης της φτώχειας. Είναι Σουηδός, είναι ο Γιώακιμ Πάλμε, είναι ο γιος του αείμνηστου Ούλοφ Πάλμε και σήμερα μόλις πρόσφατα ανακηρύχθηκε πρόεδρος του Παγκόσμιου Κοινολογικού Ερευνητικού Ινστιτούτου και Επιτροπής για το κράτος πρόνοιας που μάχεται ενάντια στη φτώχεια. Θέλω να τον ευχαριστήσω και από το βήμα της Βουλής για την προσφορά του για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχει στενή συνεργασία με διεθνείς προσωπικότητες και Έλληνες εμπειρογνώμονες προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως αν πάρουμε λίγο την εμπειρία των άλλων χωρών που έχουν σοβαρά προνοιακά συστήματα και δεν είναι πελατειακά, ένα είναι βασικό, είναι αποκεντρωμένα. Δεν είναι πελατειακά συγκεντρωτικά σε ένα κεντρικό κράτος που αυτό λειτουργούσε στο δικό μας σύστημα για να μπορεί να παίζει ο εκάστοτε βουλευτής και πολιτικός με τις ανάγκες του πολίτη, αντί να εξασφαλίζει δικαιώματα. Αλλά έτσι γινόντουσαν πολύ πιο σύνθετα τα προβλήματα και πολύ πιο αναποτελεσματικές οι πολιτικές. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πόσο θα βοηθήσει και η μεγάλη αλλαγή του Καλλικράτη για το σύστημα της πρόνοιας. Προχθές κάναμε μία συνάντηση, η πρώτη διυπουργική, για το θέμα των ναρκωτικών, για να θέσουμε σε λειτουργία το Εθνικό Σχέδιο κατά των Εξαρτήσεων. Ξέρετε πόσα υπουργεία εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια? 10 υπουργεία. Άλλα για την πρόληψη, άλλα για τη θεραπεία, άλλα για τις εξαρτήσεις, άλλα για την καταπολέμηση της εμπορίας, άλλα για την κοινωνική επανένταξη και το σοφρονισμό. Φανταστείτε λοιπόν τη δουλειά και το συντονισμό που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο σύνθετα προβλήματα, όπως η ανεργία, το έλλειμμα αναπτυξιακής προοπτικής των νέων στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα επιτελικό κράτος με γενικές πολιτικές, όπου όμως οι συνέργειες και οι πολιτικές θα εφαρμόζονται και θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, συμμετοχικά και αποκεντρωμένα. Μέσα από αυτές τις πολιτικές βεβαίως έχουμε συγκεκριμένες αρχές. Πρώτη και βασική είναι η συνοχή της κοινωνίας μας. Και η απόφασή μας να αλλάξουμε τα πράγματα στο ασφαλιστικό με τον τρόπο που το κάνουμε είναι μια επιλογή που έχει στο επίκεντρό της την αρχή της αλληλεγγύης, πρώτα και κύρια μεταξύ των γενεών, όπως ακριβώς είπαμε και προεκλογικά.